Τα τραγικά γεγονότα της Λέσβου, ο πληγμός δεκάδων ανθρώπων, μας υπενθύμισε για άλλη μια φορά με τραγικό τρόπο το πρόβλημα της, πόσο κεντρικό είναι το ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής. Από τη μία έχουμε δεκάδες ανθρώπους και ενδεχομένως εκατοντάδες ανθρώπους που σκοτώνονται στα σύνορα προσπαθώντας να μπουν στη χώρα, και από την άλλη μια ναζιστική συμμορία, η Χρυσή Αυγή, όχι μόνο εγκληματεί σε βάρος αυτών των ανθρώπων, των μεταναστών, αλλά κερδίζει και όλο και σε ποσοστά. Άρα έχουμε με ένα καυτό πραγματικό ζήτημα. Η πρώτη μου ερώτηση όμως προσπαθεί να πιάσει το νήμα από την αρχή και αφορά γιατί είναι τόσο μεγάλο παγκόσμια και προφανώς αφορά και την Ελλάδα και την Ευρώπη το μεταναστευτικό κύμα. Ο Χόμπις Μπάνος, υπενθυμίζω, είχε γράψει ότι το μεταναστευτικό κύμα που ξεκίνησε στα τέλη του 20ου αιώνα είναι από τα μεγαλύτερα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μάλιστα. Καταρχήν να κάνω ένα σχόλιο για αυτό το μεγάλο δυστύχημα. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες μυστηριώδεις συνθήκες που πρέπει να τις εντοπίσουμε. Δηλαδή το γεγονός ότι τελικά πνίγηκαν αυτοί οι άνθρωποι στα χωρικά ελληνικά ύδατα, ενώ ξέρουμε ότι εκεί περιπολούν σκάφη του λιμενικού και σκάφη της Frontex και δεν μπόρεσαν να τους σώσουν και ούτε έχουν δώσει κάποια έκθεση, εμένα κάτι μου λέει αυτό. Δεν ξέρω. Είναι αντιχειριστικούλες. Ναι. Κάτι μου λέει. Περιμένω περαιτέρω κάποιες πληροφορίες και φυσικά περιμένω τι θα πει ο μοναδικός διασωθής από αυτό το φρικτό δυστύχημα που έγινε εκεί. Αυτό το λέω εισαγωγικά. Κοιτάξτε να δείτε, πραγματικά ζούμε στον αιώνα των μεγάλων μετακινήσεων. Ο παγκόσμιος νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός νομίζω ότι έχει δείξει τα αποτελέσματά του κυρίως πάνω στους ανθρώπους. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ανθρώπων μετακινούνται λόγω φτώχειας, λόγω πολέμου, λόγω λοιμών, ακόμα και για κλιματικούς λόγους, λόγω έλλειψης νερού, προκειμένου να αναζητήσουν μια καλύτερη ζωή. Οτιδήποτε και αν κάνουν οι ανεπτυγμένες χώρες δεν μπορούν να εμποδίσουν αυτή τη μετακίνηση. Κανείς δεν μπορεί να στερήσει την ελπίδα σε ανθρώπους που αναζητούν καταφύγιο. Γιατί για καταφύγιο πρόκειται. Δεν πρόκειται, δεν έχει κανείς από αυτούς αυταπάτες ότι πάει κάπου να πλουτίσει. Γνωρίζουν ότι η κρίση μαστίζει όλες τις χώρες, απλώς αναζητούν ένα ασφαλές καταφύγιο. Αυτός είναι ο λόγος αυτών των μεγάλων μετακινήσεων που υπάρχουν και θα συνεχιστούν. Γιατί όπως βλέπετε ο πόλεμος στη Συρία δεν είχε προϋπολογιστεί. Αυτοί οι πρόσφυγες πολέμου που συνεχίζουν να τους λένε όλοι λαθρομετανάστες, ακόμα και αυτά τα άψυχα κορμιά, η ελληνική τηλεόραση όσο έδωσε σημασία στην είδηση, γιατί νομίζω ότι δεν έδωσε καμία, μιλούσε για τα μικρά παιδιά που δολοφονήθηκαν στην Αμερική, τους αποκάλεσε και σαν άψυχα κορμιά λαθρομετανάστες. Αυτή η ιδεολογία της μυσαλλοδοξίας που με την οποία εμποτίζεται καθημερινά ο Έλληνας πολίτης είναι πραγματικά ανατριχιαστική, γιατί όλοι συμβάλλουν στο να αναπτύσσεται η Χρυσή Αυγή. Και κατά τα άλλα δηλώνουν όλοι αντιφασίστες, δηλώνουν όλοι ανησυχούντες για την αύξηση των ποσοστών και της πολιτικής επιρροής της Χρυσής Αυγής. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά συνειδητή, θα έλεγα, οπαδοί της Χρυσής Αυγής, γιατί με την καθημερινή τους προπαγάνδα συντελούν στο να θεωρείται η Χρυσή Αυγή ένα φυσικό φαινόμενο. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης της λεγόμενης παράνομης μετανάστευσης ή λάθρο μετανάστευσης, ακόμα πιο αναθιαστικά. Οι καταστατικές δυνάμεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με καταστατικά μέτρα. Και η ερώτηση είναι, μπορούν αυτά τα αστυνομικά μέτρα να είναι ρεαλιστικά και αποτελεσματικά, το ρεαλιστικά όχι με τη συντηρητική έννοια, έστω της αποτελεσματικότητας, με αυτή την έννοια, να σταματήσει το κύμα. Σε ρωτάω δηλαδή αν ο μεγαλύτερος έλεγχος των θαλασσίων εισόδων από το λιμενικό ή οι επιχειρήσεις ξένιος ΖΕΒΣ, πριν από χτες ή προχτές, δεν θυμάμαι ακριβώς, ανακοινώθηκε ο ρεοφράκτης στον Εύρο, είναι τελώς έτοιμος, ναι. Και μάλιστα με πομπόδι τρόπο η ανακοίνωση αναφέρει ότι είναι 4 μέτρα το ύψος και άρα καθιστά ανυπέρβλητο εμπόδιο αν δεν έχεις μηχανικά μέσα για να τον υπερπεδίσεις. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, μπορούν αυτά να είναι αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος?
Κοιτάξτε, η Ευρώπη έχει ανακηρύξει τον εαυτό της εδώ και πολλά χρόνια ως Ευρώπη Φρούριο. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, τίποτα δεν έχει εμποδίσει τους μετανάστες να διαπερνάνε την Ευρώπη Φρούριο και τις χώρες από τις οποίες μπορούν να περάσουν και να μπαίνουν κατά χιλιάδες προκειμένου να βρουν, όπως είπα και πριν, ένα ασφαλές καταφύγιο. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει 14.500 χερσαία σύνορα. Πράγματι, οι μετανάστες άλλοτε χρησιμοποιούν τα χερσαία και άλλοτε τα θαλάσσια σύνορα αναλόγως της φύλαξής τους. Τώρα, το γεγονός ότι φτιάχτηκαν αυτοί οι φράχτες ή στη διάρκεια που αυτοί φτιάχνονταν, προτιμούν τα θαλάσσια σύνορα. Τα θαλάσσια σύνορα είναι αδύνατο να ελεγχθούν, είναι εκτεταμένα και προφανώς και το λιμενικό και η Frontex και όσα αναφέρουν δεν θα μπορούν να ελεγχθούν. Άρα θα γίνει από εκεί μόνιμη η διέλευση των μεταναστών. Εδώ όμως κάποιος θα σου πει και θα ήθελα τη γνώμη σου ότι οι καθεστωτικές δυνάμεις λένε ότι η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή η κύρια πύλη εισόδου και η Ευρωπαϊκή Ένωση το λέει. Εισόδου μεταναστών. Ναι, λόγω και μορφολογίας. Γιατί στην Ιταλία και στην Ισπανία λένε, και θέλω τη γνώμη σε αυτό, ότι αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά το πρόβλημα με δύο πολιτικές. Η μία πολιτική είναι με συνθήκες οι οποίες γίνανε με βορειοαφρικανικές χώρες που οι ίδιες πλέον αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και καλά, χάρη και στη βοήθεια της Ιταλίας και της Ισπανίας, και με ένα δεύτερο τρόπο, άγρια καταστατικό. Η Ιταλία, για παράδειγμα, έχει υπογράψει μια συνθήκη το 2009 με τη Λιβύη που της επιτρέπει να απελάβουν επιτόπου εν μέσω πελάγου. Αν αντιμετωπιστεί ένα πλοιάριο με λαθρομετανάστες, το εξαναγκάζει να γυρίσει πίσω. Και η ΔΕΗ Ισπανία έχει φτιάξει δύο φράχτες, εκ των οποίων ο ένας είναι 11 χιλιόμετρα και 6 μέτρα. Και λένε ότι αυτά ήταν αποτελεσματικά. Λοιπόν, να μου πεις με αυτό το δεδομένο την άποψη. Καταρχήν, να πούμε ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Καταρχήν, δεν πάνε στην Ιταλία μόνο από τη Λιβύη. Πάνε και από την Αλβανία και από δεκάδες άλλα μέρη. Δεν έχει μόνο αυτά τα σύνορα. Και άρα η Λιβύη γιατί να πάρει μετανάστες που προέρχονται από άλλες χώρες. Προφανώς, αν προέρχονται από τη Λιβύη, θα τους πάρει. Αν έχει κάνει τέτοια συμφωνία. Δεύτερο και σημαντικότερο που ισχύει και για την Ελλάδα και για αυτές τις χώρες που έχουν φτιάξει τα λεγόμενα φρούρια αυτά στα σύνορά τους. Υπάρχει μια διεθνή συνθήκη που δεν την αμφισβητεί ακόμα κανείς, που αφορά τους πρόσφυγες. Σύμφωνα με αυτήν, πρέπει σε όλα τα σύνορα να υπάρχει ένας ανοιχτός δρόμος για να μπαίνουν οι πρόσφυγες και να ζητάνε πολιτικό άσυλο. Κατά συνέπεια, δεν μπορείς να έχεις αδιαπέραστα σύνορα. Εδώ λοιπόν και στον Εύρο πρέπει να υπάρχει ανοιχτός δρόμος ώστε όποιος πρόσφυγας θέλει να μπει στην Ελλάδα να μπορεί να μπει. Τι γίνεται? Κατά την είσοδο δεν μπορεί να διαπιστωθεί ποιος είναι πολιτικός πρόσφυγας. Αν δηλώσει λοιπόν ένας μετανάστης, ένας ξένος ας το πούμε για να το διαχωρίσουμε, ότι είμαι πολιτικός πρόσφυγας και θέλω να ζητήσω πολιτικό άσυλο, πρέπει να τον αφήσουν να μπει. Από τη στιγμή που θα μπει, θα υποβάλει το αίτημά του και θα περιμένει με κάποιο χρόνο που έχει η Ελλάδα, τον οποίο ξέρουμε μέχρι στιγμής ότι είναι πάρα πολύ μακρύς, για να πάρει την απάντησή του. Το ίδιο ισχύει και στα θαλάσσια σύνορα. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται να φτιάξεις τείχος που να καλύψεις όλα τα σύνορα, χωρίς να αφήσεις ελεύθερη δίωδο για τους πρόσφυγες, όπως απαγορεύεται και στα θαλάσσια σύνορα να κάνεις πρακτικές αναχέτησης χωρίς να γνωρίζεις αν μέσα στο πλοιάριο είναι πολιτικοί πρόσφυγες ή πρόσφυγες πολέμου που τη χάνουν διεθνούς προστασίας. Η Ελλάδα λοιπόν είναι υπόλογη γιατί και τα δύο αυτά τα παραβιάζει. Πηγαίνει και κάνει αναχέτηση. Γι' αυτό λέω και για τις μυστηριώδεις συνθήκες του πλοιαρίου. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Περιμένω απαντήσεις. Θα το θέσω και για να το κάνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ερώτηση. Υπό ποιες συνθήκες πνίγηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Και πώς δεν τους εντόπισε κανείς για να τους περισυλλέξει όταν εκεί, σε αυτά τα σημεία, σε αυτά τα χωρικά ύδατα, καθημερινά περιπολούν και τα σκάφη της Frontex και τα σκάφη του λιμενικού. Κατά συνέπεια, λέω εγώ, ό,τι ισχύει για την Ελλάδα, ισχύει και για την Ισπανία και για την Ιταλία.
Τώρα, ειδικά για την Ιταλία που λένε ότι έχει πετύχει, είναι το ψεύδος ακόμα μεγαλύτερο. Πρέπει να ξέρετε ότι η Ιταλία τον Οκτώβριο αποφάσισε γενική νομιμοποίηση όλων των παράνομων μεταναστών. Α, ναι. Βεβαίως. Με το νόμο 109 του 2012, βάζοντας μόνο μία προϋπόθεση. Και λέγοντας, όσοι παράνομοι παράτυποι, λέω εγώ, ή χωρίς χαρτιά, μετανάστες, ζουν στο ιταλικό έδαφος και έχουν μπει στην Ιταλία μέχρι 31 Δωδεκάτου του 2011, δηλαδή οποτεδήποτε, αλλά μέχρι 31 Δωδεκάτου του 2011 τον προηγούμενο χρόνο, και έχουν δουλέψει τουλάχιστον για 3 μήνες στην Ιταλία, νομιμοποιούνται. Αυτό δεν λένε τα ελληνικά μέσα μας, δεν ενημέρωσα. Ενημέρωση, το μόνο που λένε είναι για τα... Αλήμως. Για την καταστολή. Τέτοια πράγματα δεν λένε καθόλου κουβέντα. Μάλιστα. Αυτός είναι ο περίφημος νόμος 109. Μάλιστα. Και πρέπει να το μάθει η ελληνική κοινωνία, γιατί η ελληνική κυβέρνηση, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, λένε ψέματα ότι απαγορεύεται η μαζική νομιμοποίηση από το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης. Αυτό είναι ψέμα. Γιατί το σύμφωνο μετανάστευσης είναι μια πολιτική συμφωνία. Δεν είναι ούτε οδηγία, ούτε ευρωπαϊκή συμφωνία στην οποία πρέπει να υπακούσει η Ελλάδα. Αφήνει την ευχέρεια σε κάθε κράτος να έχει την εσωτερική πολιτική του. Εδώ πρέπει να ξέρετε ότι η τελευταία νομοποίηση έχει γίνει το 2005. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα 7 χρόνια, δουλεύουν, έχουν γεννήσει παιδιά, έχουν βιωτικούς δεσμούς και κοινωνικούς δεσμούς με τη χώρα και είναι παράνομοι. Αυτούς μαζεύει και πάει στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της ΗΠΑ της Αμνηστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σε έκθεσή της για την Ελλάδα, αναφέρει ότι το 2012, και αυτό μέχρι το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, καταγράφηκαν 87 περιστατικά ρατσιστικής βίας, τα οποία όλα ήταν έμειναν ατιμόρυτα, και το χειρότερο, συμμετείχανε αστυνομικοί σε αυτές τις ρατσιστικές επιθέσεις. Χτες στο mail μου έλαβα μια ανακοίνωση από τον Πουλίας Καλυθέας ενάντια στο φασισμό και τη ρατσιστική βία, που είναι από τις καλύτερες επιτροπές συνοικίας, είναι όλη η αριστερά, στο οποίο καταγγέλλεται ότι στις 6 του Δεκέμβρη, στις 8 το βράδυ, ασφαλίτες εισέβαλαν σε ένα σπίτι που είχε μέσα Αρμένιους, ξυλοκόπησαν τον πατέρα και το γιο του, που ήταν 15 χρονών, τους έστειλαν μετά στο αστυνομικό κέντρο της Κυψέλης και μετά στη Γαδά, όπου ανώτατοι αξιωματικοί της Γαδάς τους είπαν να μην τολμήσουν να κάνουν μήνυση, να καταγγείλουν το γεγονός, ή θα πλέξουν πάρα πολύ άσχημα. Μόνο η ερώτησή μου είναι, γιατί κατά τη γνώμη σου αυτά τα περιστατικά άγριας ρατσιστικής βίας, όχι μόνο χρυσής αυγής, αλλά των ίδιων αστυνομικών, μένουν ατιμόρυτα? Ναι. Καταρχήν ήμουνα και εγώ στην ανακοίνωση που έκανε η ΠΑΤΗ Αρμοστία για τα περιστατικά αυτά. Προφανώς δεν είναι μόνο 89. Τα θύματα φοβούνται να καταγγείλουν, άρα είναι πολύ περισσότερα. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι που συγκεντρώνουν και προσπαθούν να μαζέψουν στοιχεία για τα περιστατικά αυτά. Διότι μέχρι στιγμής τα θύματα, αν πάνε στην αστυνομία, ξέρουν αν είναι παράνομοι ότι θα απελαθούν, και προφανώς τα στοιχεία τους θα κρατηθούν και για περαιτέρω άλλες επιθέσεις. Ακόμα όμως ξέρουν ότι η αστυνομία, αυτό το ξέρουν και εμπειρικά από την καθημερινή δίωξη που δέχονται από τα αστυνομικά όργανα, το ξέρουν από τα αποτελέσματα των εκλογών, που στα αστυνομικά, μάλλον στα εκλογικά τμήματα που ψήφισαν οι αστυνομικοί, η Χρυσή Αυγή ήταν πρώτο κόμμα. Το ξέρουν από τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει σε όλη την Ευρώπη, από τον ΟΗΕ, από τους απεσταλμένους που έχουν έρθει εδώ για να κάνουν έρευνα για τη στάση της αστυνομίας απέναντι σε αυτά τα περιστατικά αυτά. Και κατά συνέπεια υπάρχει ένας φόβος, ο οποίος μάλιστα θα σας έλεγα ότι ισχύει και για τους Έλληνες που έχουν δεχτεί περιστατικά επανειλημμένα, και στην Γαδά μέσα έχουν βασανιστεί και δηλωτές γνωστοί. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα. Εγώ θα σας έλεγα όμως ότι αυτό ισχύει για όλο τον κρατικό μηχανισμό.
θα έλεγα για όλους τους μηχανισμούς καταστολής. Υπάρχει μια εκλεκτική συγγένεια. Οι μηχανισμοί καταστολής είναι από τη φύση τους συντηρητικοί. Από την άποψη αυτή έχουν μια συμπάθεια προς ό,τι είναι αυταρχικό και βίαιο. Προς ό,τι είναι αποτελεσματικό, θα έλεγα. Κατά συνέπεια, όταν ο ρατσισμός είναι θεσμικός, αλλά δεν είναι αποτελεσματικός ως θεσμικός, γιατί κινείται κυρίως στο ιδεολογικό πεδίο, όταν εμφανίζεται η Χρυσή Αυγή που ως εξωθεσμική είναι αποτελεσματική, γιατί δέρνει, γιατί φοβίζει, γιατί τρομοκρατεί, αυτό αρέσει. Αρέσει πρώτα απ' όλα στους μηχανισμούς που θέλουν αποτελεσματικότητα. Η ιδεολογική παρέμβαση αργεί να έχει αποτέλεσμα. Άρα η Χρυσή Αυγή που δρά εξωθεσμικά και παρακρατικά και έχει αποτέλεσμα, δημιουργεί μια ανακούφιση στους συντηρητικούς αυταρχικούς μηχανισμούς του κράτους. Αυτός είναι ο λόγος που η Χρυσή Αυγή έχει ασυλία σε όλους τους μηχανισμούς, ακόμα και στα δικαστήρια. Ξέρεις ότι ο Κρανιδιώτης έχει βγει ένα άρθρο πριν από κάποιες μέρες, ο κολλητός του Σαμαρά. Ναι. Στο οποίο έλεγε ότι πρέπει να ουσιαστικά να πούμε ναι στην ατζέντα της Χρυσής Αυγής, γιατί είναι δικά μας παιδιά. Και πρέπει να τους επαναφέρουμε ξανά στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Ήταν πάρα πολύ χοντρό το άρθρο. Έτσι, το έχει διαβάσει. Ναι. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα στο ζήτημα της αντιμετώπισης της μετανάστευσης από την πλευρά της αριστεράς. Επειδή προφανώς το μεταναστευτικό δεν αφορά την Ελλάδα, αφορά είναι παγκόσμιο και ευρωπαϊκό ζήτημα, έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Για το ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει κεντρικό ζήτημα η κατάργηση του, η καταγγελία του Δουβλίνου 2. Να θυμίσουμε σε αυτούς που μας ακούνε ότι το Δουβλίνο 2 λέει ότι αν ένας μετανάστης εισέρχεται σε μια χώρα για πρώτη φορά, π.χ. στην Ελλάδα, και μετά από εκεί φύγει παρανόμως προφανώς και πάει σε μια χώρα της Δυτικής Ευρώπης, τα σημερινά δεδομένα παράνομα, και πάει σε μια χώρα της Δυτικής Ευρώπης, τότε πρέπει να απελάβεται από αυτή τη χώρα ξανά πίσω στη χώρα από την οποία ήρθε, δηλαδή στην Ελλάδα. Ναι, αυτό λοιπόν, βέβαια είναι... ισχύει για τους πρόσφυγες, δεν είναι για τους μετανάστες στο Δουβλίνο. Ναι, σωστά, σωστά. Δεν αλλά εντάξει, είναι πόσο ένα... μάλλον για τους μετανάστες. Έτσι. Άρα λοιπόν εσείς το έχετε κάνει κεντρικά. Το ρωτάω λοιπόν γιατί είναι κεντρικό ζήτημα καταρχάς και κατά δεύτερον, αν αυτή η καταγγελία του Δουβλίνου 2 θα γίνει μονομερός από μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή θα επιδιωχθεί να είναι ομόφωνη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράδειγμα. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θεωρούμε ότι πρώτα πρέπει μέσα στο εσωτερικό της χώρας να λύσουμε το ζήτημα του μεταναστευτικού. Διότι σε μια χώρα που δεν υπάρχει μεταναστευτική πολιτική στην ουσία, δεν μπορείς να πας κατευθείαν σε επίπεδο Ευρώπης να ζητήσεις λύση. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει στο εσωτερικό της χώρας να αναζητήσουμε εκείνες τις λύσεις που θα είναι ορθολογικές, ρεαλιστικές και βάζω τέλος ανθρωπιστικές. Γιατί πρώτα προηγούνται τα άλλα δύο. Αυτό τι σημαίνει για μας? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πραγματικά να γίνει μια καταγραφή των μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα μας και η οποία κάθε κατηγορία έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν είναι όλοι συλλήβδιν για την ίδια αντιμετώπιση. Διότι μία κατηγορία είναι οι πολιτικοί πρόσφυγες, οι οποίοι δικαιούνται άσυλο. Η άλλη κατηγορία είναι οι πρόσφυγες πολέμου, που δικαιούνται διεθνή προστασία. Η άλλη κατηγορία είναι αυτοί που έχουν άδεια παραμονής, να την εξασφαλίσουμε μέχρι τέλος. Η άλλη είναι αυτοί που είχαν άδεια παραμονής και την έχουν απολέσει γιατί δεν έχουν ένσημα, γιατί είναι άνεργοι. Αυτοί θέλουν μια ειδική αντιμετώπιση, διότι στον καιρό της κρίσης πρέπει και αυτούς να μεριμνήσεις να μην φύγουν και να εκπέσουν στην παρανομία επειδή είναι άνεργοι. Δεν φταίνε αυτοί για την ανεργία. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τους ανθρώπους όσο είχαν δουλειά και τώρα έξω από εδώ. Τέταρτη κατηγορία είναι αυτοί που είναι οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Είναι τα θύματα του τράφικινγκ και οι ανήλικοι που θέλουν μια ειδική μέρημνα. Άλλη κατηγορία είναι αυτοί που είναι υπό απέλαση, αλλά δεν μπορούν να απελαθούν γιατί οι χώρες τους δεν τους δέχονται, γιατί δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα σαν διεθνείς συμβάσεις για απέλαση. Αυτοί πρέπει να, δεν μπορείς να τους κρατάς στο στρατόπεδο συγκέντρωσης αιώνια, πρέπει να τους δώσεις, όπως λέει ο νόμος, ένα καθεστώς προσωρινής ανοχής, το οποίο θα ανανεώνεται ένα εξάμηνο. Και θα μπορούν και αυτοί, αν βρουν δουλειά, να εργάζονται. Να μην ζουν στους δρόμους
και τρομάζουν την κοινωνία. Υπάρχουν λοιπόν, αφού καταγράψουμε όλες αυτές τις κατηγορίες, και μείνει μια τελευταία κατηγορία που λέει ότι εγώ δεν θέλω να μείνω στην Ελλάδα, δεν θέλω άσυλο, δεν θέλω άδεια παραμονής, δεν θέλω τίποτα. Mm-hmm. Θέλω απλώς να φύγω για άλλη χώρα της Ευρώπης. Είναι η πλειοψηφία σου αυτή τη στιγμή των καταστάματων. Όχι, δεν είναι η πλειοψηφία. Α, δεν είναι, γιατί μια αίσθηση, είχαμε μια αίσθηση. Όχι, 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 είναι μειοψηφία. Θέλω να φύγω για, για μια χώρα της Ευρώπης που έχω συγγενείς, που έχω αδέρφια, που έχω τη δυνατότητα να εργαστώ. Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να μου δώσει τίποτα από όλα αυτά. Εκεί αρχίζουμε τη διαπραγμάτευση με τις χώρες που θέλουν να πάνε. Λέμε. Mm-hmm. Έχουμε 10 που θέλουν να πάνε στη Γερμανία. Έχουν αυτά τα προσόντα. Το σύμφωνο της μετανάστευσης μιλάει μέσα για αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών στην κατανομή των μεταναστών. Η Ελλάδα δεν το έχει ζητήσει ποτέ. Ξέρετε τι ζητάει μόνο? Χρήματα. Χρήματα για στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ζητάει χρήματα για να κρατήσει τίποτα στην άκρη για άλλες δουλειές. Και έρχονται μετά οι ίδιοι που τις δίνουν τα χρήματα και την καταγγέλουν για απαράδεκτες συνθήκες στα στρατόπεδα συγκέντρωση. Επανειλημμένα έχει καταδικαστεί το Ευρωπαϊκό. Δηλαδή γίνεται καλαμπούρι. Έτσι. Πάρε τα λεφτά, φτιάξε στρατόπεδα για να μην μου έρχονται μένα. Έτσι, έτσι. Και μετά έρχομαι εγώ και σε καταγγέλω ότι είσαι απάνθρωπη, ότι είσαι ελεηνή και ότι επιφυλάσσεις τους ανθρώπους συνθήκες τραγικές. Αν λοιπόν εξαντλήσεις όλα αυτά και πεις έχω 10 που θέλουν να πάνε στη Σουηδία, ξέρουν αυτή την τέχνη, έχουν τελειώσει αυτή την επιστήμη και έχουν τους τάδες συγγενείς που θα τους πάρουν υπευθύνη τους. Αν τα τελειώσεις όλα αυτά, τότε βλέπουμε το Δουβλίνο. Αυτό σημαίνει πολιτική μετανάστευση. Αυτό σημαίνει ορθολογισμός. Αυτό σημαίνει ρεαλισμός. Μετά αρχίζει ο τσαμπουκάς. Δεν είμαστε τρελοί να βγαίνουμε με μόλις βγει η κυβέρνηση της αριστεράς να αρχίζει να καταγγέλει τα πάντα. Όχι, αυτό σημαίνει να ξέρεις τι είναι το μεταναστευτικό. Αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε δεν ξέρουν τίποτα. Δεν γνωρίζουν τις διεθνείς συνθήκες. Για αυτούς η Ευρώπη είναι μόνο το ευρώ. Δώσ' μου χρήμα. Δεν ξέρουν τι σημαίνει διαφωτισμός, πολιτισμός, διεθνείς συνθήκες. Δεν ξέρουν την ιστορία της Ευρώπης. Τα αγνοούν όλα. Γι' αυτό τους βλέπετε και μιλάνε έτσι και ανατριχιάζεις. Λες, είναι δυνατόν? Δεν λέω ότι δεν έχουν ανθρώπους που ξέρουν. Έχω βγει σε πάνελ με ανθρώπους που γνωρίζουν. Αλλά συνήθως τα σκυλιά που στέλνουν είναι αγράμματοι. Είναι άνθρωποι μυσαλόδοξοι, οι οποίοι θέλουν να ρίξουν δηλητήριο στην ελληνική κοινωνία. Ναι, και αναφερθήκαμε στις συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί τώρα μπήκε στις συγκεκριμένες προτάσεις. Πράγματι, η Ελλάδα αντιμετωπίζει δύο χοντρά προβλήματα. Ένα είναι το προσφυγικό. Ο ΙΕ την έχει καταγγείλει τις ελληνικές κυβερνήσεις επανειλημμένα ότι ελάχιστοι πρόσφυγες έχουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα έως καμία τελευταία να πάρουν η τελευταία σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Και το δεύτερο είναι το θέμα της συνταγένειας που το έθιξε και προηγουμένως, το οποίο πρόσφατα η κυβέρνηση με μια φασίζουσα ανακοίνωση σταμάτησε όλες τις διαδικασίες πάνω στην συνταγένεια για να την αποκτήσει κάποιος, ακόμα και αν αυτός, όπως είπες και προηγουμένως, μένει χρόνια εδώ και δεν έχει γνωρίσει καμιά άλλη πατρίδα εκτός από την Ελλάδα. Σε αυτά λοιπόν τα δύο θέματα τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, στο ζήτημα της ηθαγένειας και στον τρόπο που χειρίστηκε η κυβέρνηση την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, που είναι επιεικώς απαράδεκτη, αγγίζει τα όρια της εκτροπής, mm-hmm. το να εξαγγέλλει πρώτον, το να διαρρέει απόφαση, mm-hmm. πρωτοφανές και μάλιστα για ένα τέτοιο δικαστήριο. Δεύτερον, με βάση τη διαρροή να στέλνεις οδηγία ότι μη συνεχίζεται να εφαρμόζεται το νόμο, αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Και να εξαγγέλεις ότι θα τον αλλάξεις, που θα είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Αυτά τα πράγματα δείχνουν πραγματικά ότι ιδεολογικά η κυβέρνηση Σαμαρά, η οποία ήταν και από αυτούς που κυρίως αντέδρασαν στην ψήφιση του νόμου Ραγκούση, όπως τον λέμε, έχει αποφασίσει να παίξει πολύ σκληρά και ιδεολογικά, είτε για να συμπράξει με τη Χρυσή Αυγή, είτε για να της πάρει τον κόσμο, δεν μας ενδιαφέρει. Στην ουσία είναι ότι είναι στο ακροδεξιό τόξο. Το ζήτημα της εθνικοφροσύνης, της πατριδοκαπηλείας και της εμφυλιοπολεμικής πολιτικής. Αυτό είναι το μείζον πολιτικό ζήτημα σήμερα. Mm. Και η ανακοίνωση που είχε βγάλει ως Νέα Δημοκρατία για το ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου αποδεικνύει ότι είναι σε αυτή τη ρότα. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα,
δεν ξέρουμε τι λέει αυτή η απόφαση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με βάση τις πληροφορίες και όλα αυτά που αναφέρει ο τύπος, αν πραγματικά κινηθεί σε αυτό το πεδίο, τα πράγματα είναι πολύ προβληματικά. Ανάγουν το ζήτημα του δίκαιου του αίματος ή του δίκαιου του εδάφους σε ζήτημα συνταγματικό, το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Και τι γίνεται στην ουσία όμως, αυτό που γίνεται είναι ότι ο εθνικισμός, η ηθαγένεια, ο ρατσισμός και ο φασισμός γίνονται ένας κύκλος αδιαπέραστος, με βάση τον οποίο πραγματικά η Χρυσή Αυγή θα ξεσαλώσει και όλα αυτά τα οποία όλοι με προφανή τρόπο καταδικάζουν, θα δούμε σιγά σιγά να υποχωρούν. Γιατί αυτό το οποίο στην ουσία παίζεται αυτή τη στιγμή είναι ότι το έθνος είναι πάνω απ' όλα. Ποιο είναι το έθνος, το οποίο κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει. Θεωρούν ότι η εθνική κυριαρχία είναι πάνω από τη λαϊκή κυριαρχία και ότι αυτά όλα τα προσβάλλει ο νόμος για την ηθαγένεια. Δηλαδή πρέπει να, εδώ έχουν ανατραπεί βασικά ζητήματα δικαίου που στις άλλες χώρες της Ευρώπης ούτε συζητιούνται. Και πάλι την Ευρώπη δεν τη θυμούνται σε αυτά, μόνο να πάρουν τα ευρουλάκια. Τίποτα άλλο από την Ευρώπη δεν τους ενδιαφέρει. Το ότι σε όλη την Ευρώπη αυτόματα τα παιδιά που γεννιούνται αποκτούν την ηθαγένεια δεν το συζητάνε. Τίποτα. Αρκεί να πάρουμε τα ευρώ. Αυτό είναι η Ευρώπη για αυτούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έτσι κι αλλιώς έχει κάνει μια ερώτηση που καλεί την κυβέρνηση να απολογηθεί για το γεγονός ότι έστειλε αυτή την οδηγία να μην εφαρμοστεί το ζήτημα και βεβαίως στο ζήτημα της ηθαγένειας θα το κάνει κεντρικό ζήτημα, δεν θα εγκαταλείψει τις απόψεις του, γιατί και κατά την ψήφιση του νόμου Ραγκούση εμείς είχαμε ασκήσει σφοδρή κριτική, γιατί υποχώρησε ο Ραγκούσης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, ενώ είχε κατεβάσει στο νομοσχέδιο ότι θα έπαιρνα την ηθαγένεια αν ένας από τους γονείς ήταν νόμιμος, αποδέχτηκε τελικά να είναι και οι δύο γονείς του παιδιού νόμιμοι, ώστε να συρρυκνωθούν ακόμα περισσότερο οι περιπτώσεις, όπως επίσης αποδέχτηκε να είναι ενώ έλεγε να είναι 5 χρόνια να ζουν στην Ελλάδα, αποδέχτηκε να ζουν 7. Και βεβαίως έφαλε αυτό το κριτήριο της νομιμότητας. Που τι σχέση έχουν τα παιδιά με το καθεστώς που ζουν οι γονείς. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, στο στόχαστρο είναι πάντα τα παιδιά για τους φασίστες. Δεν είναι τυχαίο ότι στον Άγιο Παντελεήμονα η πρώτη κίνηση που έκανε η Χρυσή Αυγή ήταν να κλείσει τις παιδικές χαρές. Μισούν το μέλλον. Και τα παιδιά προσωποποιούν το μέλλον κάθε κοινωνίας. Αυτό είναι το ζήτημα. Ό,τι και να κάνει παρόλα αυτά μια αριστερή κυβέρνηση, πάντα στη χώρα και για τους λόγους που αναπτύξαμε στην πρώτη ερώτηση, θα υπάρχουν πολλοί παράνομοι μετανάστες, όπως ονομάζονται. Πώς θα αντιμετωπιστούν αυτοί οι άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, τι το διαφορετικό. Προφανώς η σημερινή κυβέρνηση θα αντιμετωπίζει με τα δόντα συγκέντρωση, φράκτες κλπ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι το διαφορετικό θα κάνει, και ιδιαίτερα σε μια Ελλάδα η οποία είναι σε βαθιά οικονομική κρίση, η οποία κρίση τρέφει τον ρατσισμό και τον μαζισμό. Ναι. Όπως σας είπα και πριν, που αναφέρθηκα στην καταγραφή των μεταναστών, γιατί ακριβώς η καταγραφή πέραν όλων, όσο σας είπα, για τις ειδικές κατηγορίες, έχει και μια άλλη σημασία. Θα δούμε επιτέλους πώς είναι. Γιατί όλοι παίζουμε τους αριθμούς. Ανάλογα το βαθμό του φασισμού που έχουν στο κεφάλι τους, τους ανεβάζουν σε 2 εκατομμύρια, 2,5 κλπ. Γιατί κανείς δεν γνωρίζει τον αριθμό, αφού η παρανομία δεν επιτρέπει την καταγραφή. Ενώ αν δώσεις την υπόσχεση ότι με την καταγραφή δεν σημαίνει απέλαση, σημαίνει τακτοποίηση, ο καθένας θα σπεύσει να καταγραφεί. Προφανώς λοιπόν και στη διάρκεια μιας κυβέρνησης της αριστεράς, προφανώς οι μεταναστευτικές ροές θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Θα μπουν σε αυτές τις κατηγορίες οι πολιτικοί πρόσφυγες,
θα μπαίνουν στη διαδικασία του πολιτικού ασύλου, οι πρόσφυγες πολέμου στο ζήτημα της διεθνούς προστασίας και οι άλλοι που θέλουν να φύγουν για χώρες της Ευρώπης, θα συνεχίσουμε αυτή το διακανονισμό της αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών με διμερείς συνεννοήσεις με ποιες χώρες θέλουν να πάνε, προκειμένου πραγματικά να αναλάβουν και όλες οι χώρες της Ευρώπης ένα μερίδιο από τους μετανάστες που δέχεται η Ελλάδα την πίεση λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Και βεβαίως πάντα ελπίζουμε ότι μέσα σε αυτή την όλη διαδικασία θα υπάρξουν και καινούργιες αντιλήψεις για την Ευρώπη. Πάντα υπάρχει αυτή η ελπίδα, διότι όλη η μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης έχει αποτύχει. Και επίσης ότι θα υπάρχουν και νέες πολιτικές γύρω από τον νεοφιλελευθερισμό. Διότι αν ο νεοφιλελευθερισμός υποχωρήσει και στις χώρες οι οποίες παράγουν τη μετανάστευση, και εκεί θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα υπάρχουν κέντρα κράτησης. Κέντρα κράτησης, κοιτάξτε, εμείς εξεβόμαστε όλες αυτές τις διεθνείς συνθήκες που μιλούν για ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας. Τι σημαίνει αυτό? Ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας σημαίνει ότι ο νόμος δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν κέντρα για αυτούς που μπαίνουν, στις οποίες υπάρχουν συνθήκες υγιεινής, συνθήκες σύτησης, συνθήκες περίθαλψης, συνθήκες κοινωνικής φροντίδας. Αυτά λέει ο νόμος. Τέτοια κέντρα δεν έχει φτιάξει ποτέ η Ελλάδα, μα ποτέ. Όχι τώρα που υπήρχε το πρόβλημα, ποτέ. Εκείνο το Λαύριο, όταν πρωτοήρθανε οι Τούρκοι πολιτικοί πρόσφυγες μετά τη δικτατορία του Εβρέν στην Τουρκία, ήτανε, ας το πούμε, ένα ημιελεύθερο καθεστώς, το οποίο μετατράπηκε σε ημιελεύθερο όταν μετά από χρόνια μπορούσαν οι πρόσφυγες από το Λαύριο να έρχονται και μια βόλτα στην Αθήνα. Είχαν δηλαδή μια φρούρηση, αλλά μπορούσαν και να κινούνται. Όλα τα άλλα που φτιάξε, εκτός του ότι ήταν απαράδεκτες οι συνθήκες, δεν υπήρχαν συνθήκες υγιεινής, δεν υπήρχε γιατρός μέσα για τόσο κόσμο, ήταν για 100 με έναν 500 και βεβαίως δεν θεωρούνται ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας, διότι εφρουρούνται και δεν μπορούσε να βγει κανείς. Άρα για μας το ζήτημα, βεβαίως, γιατί οι άνθρωποι δεν πρέπει να μένουν στο δρόμο. Υπάρχουν λεφτά για τέτοιο πράγμα? Τα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας, βεβαίως, αφού υπάρχουν τόσοι χώροι. Δόξα τω Θεώ έχουμε... Νομίζω ότι το οικονομικό κόστος θα είναι μικρό. Βεβαίως μικρό. Και υπάρχουν και άνθρωποι, θεσμοί, αλληλεγγύης που έχουν αναλάβει ήδη, ακόμα και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θα πρέπει να ξέρετε ότι όσοι πάνε για ιατρική φροντίδα είναι οργανώσεις αλληλεγγύης. Όσοι πάνε για κοινωνική και ψυχολογική στήριξη είναι από ομάδες αλληλεγγύης. Το κράτος είναι παντελώς απόν. Δεν μπορείς να αφήσεις τους ανθρώπους να ζουν στις πλατείες. Όχι γιατί κατά ανάγκη τρομάζουν τους κατοίκους, αλλά γιατί και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν μια ιδιωτικότητα. Δεν μπορούν να ζουν στα παγκάκια. Πρέπει να ζουν κάπου, να έχουν μια στέγη, μέχρι να τακτοποιηθεί το θέμα τους. Αυτό είναι μια λογική όλης αυτής της αντίληψης για τους ανθρώπους που αναζητούν σε αυτό το μεταβατικό στάδιο για το πού θα πάνε και τι θα κάνουν. Πάλι μια ερώτηση που σχετίζεται με τα οικονομικά, με μια έννοια. Η υποβάθμιση ολόκληρων συγκεκριών, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, είναι ένα από τα γεγονότα που θρέφουν τον ναζισμό και τις εγκληματικές ενέργειες της Χρυσής Αυγής. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, έστω και με την οικονομική κρίση που βρισκόμαστε σήμερα, αυτό το πρόβλημα της γκετοποίησης, αν θέλεις, του κέντρου της πόλης? Κοιτάξτε να δείτε, το γκετοποίηση του κέντρου της πόλης δεν έχει να κάνει μόνο με τους μετανάστες. Έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Διότι το κέντρο της πόλης, από παράδοση σε όλες τις μεγάλες πόλεις, συγκεντρώνονται εκεί οι άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν. Είτε είναι άστεγοι, είτε είναι φτωχοί, είτε είναι τοξικομανείς, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τι να κάνουν. Πάντα συγκεντρώνονται στο κέντρο της πόλης. Βεβαίως, η πολιτική των τελευταίων κυβερνήσεων
θα πρέπει να ξέρετε, και εγώ είμαι οπαδός αυτού που λέει ο Αγκαμπέν, αφήνεις, δημιουργείς το πρόβλημα για να επέμβεις να το διαχειριστείς. Άφησαν, έμπαιναν σοριδών οι μετανάστες από τα σύνορα και τους βάζανε στα τρένα και ερχόντουσαν όλοι στην Ομόνοια. Όταν γέμισε η Ομόνοια και δεν υπήρχε ούτε χώρος για να ξαπλώσουν, άρχισαν να πηγαίνουν στις κοντινές πλατείες. Φτάσανε στον Παντελεήμονα, στην πλατεία Αττικής, στην πλατεία Αμερικής και ούτω καθεξής. Και στην πλατεία Κουμουνδού. Λοιπόν, κατά συνέπεια, οι άνθρωποι αυτοί άρχισαν στην αρχή να προκαλούν την περιέργεια. Στη συνέχεια την ανησυχία. Μετά το φόβο, μετά την οργή. Είναι φυσιολογικά συναισθήματα. Κανείς δεν ενδιαφερόταν για αυτούς, ήταν και τόσο πολλοί που ποιος να ενδιαφερθεί και τι να κάνει. Όλο αυτό ήταν ένα συστηματικό σχέδιο για να επέμβει στη συνέχεια το κράτος, το οποίο είχε πάρει τα χρήματα και έφτιανε τα στρατόπεδά του για να τους βάλει μέσα και να συνεχίσει την ιστορία. Εκεί επενέβη και η Χρυσή Αυγή και βρήκε την πελατεία της. Αυτό ήταν ένα ολόκληρο σχέδιο το οποίο οικοδομήθηκε βήμα το βήμα. Αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει το κράτος να επιληφθεί, ο Δήμος Αθηναίων να επιληφθεί. Αυτοί είναι οι αρμόδιοι, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα. Θα μου πεις δεν έχουν λεφτά. Προφανώς δεν έχουν λεφτά, αλλά οι ιεραρχείς τι πρέπει να κάνεις. Δεν μπορείς να αφήνεις τους ανθρώπους, τους χρήστες ναρκωτικών ουσιών να είναι πεθαμένοι στον δρόμο. Αυτή είναι η κοινωνία. Αυτές είναι οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Εκεί φαίνεται αν εσύ ως κράτος έχεις ενδιαφέρον. Από τι φαίνεται? Από το αν φροντίζεις τους εφοπλιστές? Αυτοί φροντίζουν μόνοι τους τον εαυτό τους, δεν σε χρειάζονται. Κατά συνέπεια, εκεί φάνηκε πραγματικά η αναλγησία του κράτους και των αρμόδιων φορέων. Από εκεί λοιπόν και πέρα, μετά το πρόβλημα έγινε μη διαχειρίσιμο. Αυτό νομίζω ότι ήταν όλο το ζήτημα. Εσείς σαν προτάσεις τι έχετε για αναβάθμιση, ας πούμε, με σχηματικό τρόπο? Ναι, εγώ νομίζω ότι και η Ανοιχτή Πόλη έχει καταθέσει πολύ ρεαλιστικές και φθηνές προτάσεις, τις οποίες φυσικά κανείς δεν κάνει δεκτές, γιατί ακριβώς ήταν όλοι στη λογική να δημιουργηθεί αυτό το εκρηκτικό πρόβλημα που να παράξει αυτά τα αποτελέσματα. Φτηνή γη για να την αγοράσουν στο κέντρο της Αθήνας και να δεις μετά από μερικά χρόνια μια ανάπτυξη ανεξέλεγκτη, όπου θα έχουν κερδίσει όλοι αυτοί οι κερδοσκόποι, να δεις το φασισμό να έχει ριζώσει και να τον εκμεταλλεύονται όσοι θέλουν να τον εκμεταλλευτούν σε μια κοινωνία που θα τα έχει χάσει όλα, τις διαδηλώσεις που πρέπει να απαγορευτούν στο κέντρο, δηλαδή κάθε μία πολιτική εγκατάλειψης παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δεν είναι θέμα οικονομικό. Νομίζω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά θα τα αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα. Δεν θα αφήσει τις συνοικίες στο έλεος. Διότι εκεί είναι το ζήτημα. Και αν πάμε τώρα, αν θέλετε, και στον Άγιο Παντελεήμονα, να δούμε πραγματικά τι συνέβη εκεί και πώς... Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, γιατί όπως ξέρεις, οι αριστεροί ακτιβιστές έχουν μια απεσιοδοξία, ένα σκεπτικισμό για το πώς θα μπορούσαν να ξαναδιεκδικήσουν αυτή τη συνοικία που έχει γίνει ορμητήριο της Χρυσής Αυγής. Ναι. Άρα το ερώτημα, δηλαδή, τώρα μια και προχώρηση και το ανέφερε στον Άγιο Παντελεήμονα, είναι μπορούμε να το ξαναδιεκδικήσουμε, με ποια τακτική, με ποιο τρόπο. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Δεν είμαστε εμείς που θα διεκδικήσουμε τον Άγιο Παντελεήμονα, είναι οι κάτοικοι που θα τον διεκδικήσουν. Το κίνημα εννοούσα. Ναι. Αν οι κάτοικοι, δεν υπάρχει κίνημα, αν οι κάτοικοι δεν θέλουν να τον διεκδικήσουν, ο Άγιος Παντελεήμονας θα μείνει στη μοίρα του. Και σαν η αίσθηση σου ποια είναι? Λοιπόν, εγώ λοιπόν θέλω να πω το εξής. Οι κάτοικοι του Αγίου Παντελεήμονα, με το θέαμα αυτό που περιγράψαμε πριν, με τους χιλιάδες μετανάστες που ήταν εκεί στην πλατεία κτλ., είχαν ακριβώς τα ίδια συναισθήματα που είχαν και άλλοι άνθρωποι της πλατείας. Έκπληξη, αμηχανία, ανησυχία, φόβο, οργή. Όμως, μην ξεχνάτε κάτι, το 2009 που έγιναν οι δημοτικές εκλογές, στα εκλογικά τμήματα του Αγίου Παντελεήμονα ο Μιχαλολιάκος πήρε 20%. Άρα το περισσότερο από όλη την Αθήνα. Άρα επελέγει ο Άγιος Παντελεήμονας ως προνομιακός χώρος
για να ασκήσει έμπρακτη πολιτική η Χρυσή Αυγή. Δεν ήταν τυχαίο, δεν το διαλέξανε γιατί είχε περισσότερους. Και στην πλατεία Αμερικής είχε περισσότερους. Και στη... τους ίδιους ακριβώς. Και στην πλατεία Αττικής. Mm-hmm. Επελέγει όμως γιατί είχε βγάλει ρεκόρ. Και ήξερε ότι θα έχει κοινωνική συνένεση ή κοινωνική ανοχή. Και πράγματι τα είχε και τα δύο. Πήγε λοιπόν, έκανε μια ακραία πράξη, κλείνοντας την παιδική χαρά για τα παιδιά των μεταναστών, το οποίο δεν ευαισθητοποίησε. Ευαισθητοποίησε ακτιβιστές από άλλες περιοχές και από τις ίδιες κτλ. Με πολιτική ιδιότητα, όχι με ιδιότητα κατοίκου. Κατάλαβα. Δηλαδή οι κάτοικοι δεν δείξανε το... Δεν δείξανε τίποτα. Ναι. Λοιπόν, ο παπάς της ενορίας ευαισθητοποιήθηκε. Έγινε μια σοβαρή συναυλία μέσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι κάτοικοι ήταν εκεί, μεταφιεσμένοι σε χρυσαυγίτες, δεν γνωρίζω τι ακριβώς, είχα πάει κι εγώ, φτύνανε, πετάγανε, κράζανε. Οι κάτοικοι το ανέχονταν αυτό. Σήμερα λοιπόν που ο Άγιος Παντελεήμονας είναι το οχυρό της Χρυσής Αυγής και είναι συνώνυμο του φασισμού και είναι μια συνοικία εγκαταλελειμμένη, διότι και τα διαμερίσματα είναι ανίκιαστα, διότι δεν πάει ούτε μετανάστης ούτε Έλληνας να νοικιάσει εκεί. Δεν πάει κανείς για να διασκεδάσει. Δεν πάει κανείς για να κάνει κοινωνική συναναστροφή. Δεν πάει κανείς για να ψωνίσει, να κάνει μια εμπορική συναλλαγή. Είναι λοιπόν μια πεθαμένη συνοικία. Εάν λοιπόν κάποιος θέλει αυτή τη συνοικία να την αναστήσει, ο μόνος αρμόδιος είναι οι κάτοικοι. Αν οι κάτοικοι δεν κάνουν τίποτα και δεν μπουν να φύγει η Χρυσή Αυγή από εκεί μαζί με το αστυνομικό τμήμα. Ναι, γιατί μην ξεχνάς ότι είναι παράρτημα της Χρυσής Αυγής. Γιατί είναι παράρτημα της Χρυσής Αυγής. Τότε ο Άγιος Παντελεήμονας έχει τελειώσει. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Ναι, ως αριστερά όμως δεν πρέπει να κάνουμε μια παρέμβαση στους κατοίκους, κατάλαβες. Στους κατοίκους. Νομίζω, και εδώ θα σας το πω αυτό με μεγάλη μου λύπη, ότι ζούμε πράγματι στην εποχή των μεγάλων διλημάτων. Μεγάλα διλήμματα αντιμετωπίζουν κόμματα, αρχηγοί, χώρες, αλλά και ο πολίτης στην καθημερινή του ζωή. Δεν μπορεί να πει δεν ξέρω, δεν μπορεί να πει δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα, τα ξέρει όλα πια. Έτσι. Ας κάνει λοιπόν τις επιλογές που πρέπει, γιατί ξέρει τις συνέπειες. Ξέρει ότι αυτό που κάνει, που δεν αντιδρά, που δεν αντιστέκεται, που δεν διαμαρτύρεται, που συνένεσε να φύγει όλος αυτός ο κόσμος και όσοι έχουν μείνει, προσέχτε, όσοι έχουν μείνει, με τη δύση του ηλίου κλειδώνονται στο σπίτι τους οι μετανάστες. Χριστεί όλα αυτά και οι Έλληνες. Προστεί και κάθε ένα μήνα βγαίνουν σε πιάτσικο οι χρυσαυγίτες και σπάνε όσα μαγαζιά έχουν απομείνει και όποιον βρίσκουν τον δέρνουν. Κατά συνέπεια δεν καταλαβαίνω. Δίλημα, ακόμα δίλημα, ας κάνουμε κάτι. Μιλάμε, όλοι κάνουμε επιλογές. Το αν θα υποκύψει στο αφεντικό, το αν αυτό, όλοι ξέρουμε ότι έχουμε ανάγκες, όλοι ξέρουμε ότι φοβόμαστε, ότι έχουμε ανασφάλεια για το αύριο, τα ξέρουμε όλοι. Δεν είναι κανείς ήρωας, αλλά αναμετριόμαστε καθημερινά με τα μεγέθη. Νομίζω ότι δεν μπορεί η αριστερά να υποκαταστήσει. Τελειώσαν οι ρομπέν των δασών. Πρέπει ο καθένας μας να γίνει ένας τέτοιος. Πολύ ωραία παρατηρήση. Και με αυτό το... και από μια αισιόδοξη, γιατί ζητάει από τον άλλο μια αυτενέργεια. Ναι. Να σε ευχαριστήσω, Τασία Χριστοδουλοπούλου, για την καλοσύνη που είχες να δώσει συνέντευξη στο Λεύτερη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.